Εντάξει, παιδιά, δεν την ακολουθήσει το Instagram από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Τι σημασία έχει τώρα να ακολουθήσει το Instagram. Έχουν παιδιά μαζί. Και οι φάσεις των χωρισμένων περνάνε καλές και κακές στιγμές. Γιατί αν οι άνθρωποι ήταν τόσο αγαπημένοι, θα χωρίζανε. Προφανώς έχουν στοιχεία του χαρακτήρα ο ένας τον άλλο που τους εκνευρίζει ο ένας τον άλλο. Και δεν ταιριάζουν. Γι' αυτό χωρίσανε. Όχι οι συγκεκριμένοι, όλοι που χωρίζουν. Άμα ήταν τόσο αυτό που λέει εγώ, τέλειο διαζύγιο και κάνουμε παρέα μετά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν έχει το τέλειο διαζύγιο και κάνει παρέα μετά και είσαι όλη μέρα μαζί, κακό χώρισε. Καλά, μετά από πολύ καιρό μπορεί να βρει τη συνθήκη τη σωστή και συμφωνώ να το κάνει. Συμφωνώ και το λέω. Εξάλλου αυτοί έχουν και μια πολύ καλή, νομίζω, πέραν το ότι σαν άνθρωποι φαίνεται ότι ακόμα δεν τα έχουν βρει, διότι λέει ότι έτσι έκαναν follow κτλ. Νομίζω, δεν ξέρω τι έγινε και με το δικαστήριο, γιατί είχε κάνει αίτηση στην επιμέλεια ο κύριος Μαραντίνης, αλλά τα παιδιά τα έχουν μοιράσει έτσι κι αλλιώς. Χρόνο τους εννοώ. Έχει εκδικαστεί υπόθεση στην επιμέλεια Χριστίδου Μαραντίνη και την έχει χάσει τη συνεπιμέλεια ο κύριος Μαραντίνης. Έχει χάσει τη συνεπιμέλεια ο κύριος Μαραντίνης. Αυτή τη στιγμή η επιμέλεια των παιδιών τους είναι στη Σύση Χριστίδου. Έχει γίνει το δικαστήριο κάπου στα Χριστούγεννα έγινε. Α, και την, και την έχει χάσει τη συνεπιμέλεια ο κύριος Μαραντίνης. Άρα την έχει χάσει επισήμως τη συνεπιμέλεια, ωστόσο. Κάποιες μέρες αυτό που μας είχαν πει ίδιο ότι συμβαίνει της εβδομάδας, τις περνάνε τα παιδιά με τον παπά του. Προφανώς. Ναι, περνάει και χρόνο με το, παίρνουν και χρόνο με τον πατέρα του. Η αγωγή της συνεπιμέλειας αλλάζει εντελώς το σκηνικό που ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, όποιος την έχει κερδίσει τη συνεπιμέλεια, ουσιαστικά μοιράζεται και το χρόνο και τα έξοδα. Σταματάει αν δίνεις μια μεγάλη διατροφή, μοιράζεσαι το ποσό. Οπότε, αν το έχει χάσει, που η αγωγή, η Γιώργο, γίνεται απλά με δύο μάρτυρες. Καταθέτεις υπόμνημα γραπτό μέσω του δικηγόρου σου, δεν μιλάς ποτέ εσύ. Η πρώην σύζυγος, μιλάει ένας μάρτυρας από κάθε πλευρά και μετά αποσύρεται το δικαστήριο μετά από εβδομάδες. Έχει τελεσυδικήσει αυτό την περίοδο των Χριστουγέννων. Έχει τελειώσει το δικαστήριο, την έχει χάσει την συνεπιμέλεια ο κύριος Μαραντίνης. Η επιμέλεια των παιδιών είναι στην κυρία Χριστίδου, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να ταξιδέψει με τον κύριο Μαραντίνη, οφείλει να καταβάλει διατροφή. Οφείλει να δίνει άδεια η μαμά, άμα είναι να τα πάει στο εξωτερικό. Και να μην τα παιδιάσουμε με τη συμφωνία. Δύο φορές τη βδομάδα, α πούμε, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Όπως... Ότι έχουν συμφωνήσει μεταξύ του, αλλά στην επιμέλεια δεν υπάρχει. Κάθε εβδομάδα να τα παίρνει, αυτό λέμε, τρεις μέρες. Ναι. Το είχαν πει οι ίδιοι, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Ωστόσο, στην επιμέλεια δεν υπάρχει. Την επιμέλεια των παιδιών την έχει η Σύση Χριστίδου. Σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι αν θέλει ο Θοδωρής να πάρει τα παιδιά να πάει στο εξωτερικό, α πούμε. Πρέπει να υπογράψει η Σύση Χριστίδου το αντίστοιχο έγγραφο. Τυπικά έτσι είναι. Mm. Νομίζω πρακτικά δεν ξέρω αν συμβαίνει. Αυτά το βρίσκουν, τη φόρμουλα τη βρίσκει το πρώην ζευγάρι, το βρίσκουν οι γονείς, το πώς θέλουν να διαχειριστούν μα, την επικοινωνία. Αν πάει στο αεροδρόμιο ο κ. Μαραντίνης, τα παιδιά του πώς λέγονται. Ο Μαραντίνης λέγεται Μαραντίνης καταρχάς. Ναι. Ωραία. Τα παιδιά του θα λέγονται Μαραντίνη, φαντάζομαι. Ναι, φαντάζομαι. Ωραία. Αν πα λοιπόν ο παπά Μαραντίνης με τα παιδιά Μαραντίνης στο αεροδρόμιο και εδώ στα διαβατήρια θα του πούν πού είναι εσύ. Δηλαδή, γιατί οφείλει ο υπάλληλο του αεροδρομίου να γνωρίζει ότι είναι χωρισμένο. Δεν οφείλει. Οφείλει ο πατέρα να σεβαστεί, η μάνα να σεβαστεί την απόφαση. Τις αποφάσεις του δικαστηρίου, βασικά. Και να είναι αυτό. Και τι ρε παιδιά, θα κλέψει τα παιδιά τώρα. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, αλλά αν κάποιο θέλει να το φτάσει στο άκρο, μπορεί να κάνει και μια καταγγελία. Όπως από την άλλη μεριά. Καλά, τώρα όλα αυτά που λέμε είναι υποθετικά. Δεν ξέρουμε οι άνθρωποι πώ τα έχουν βρει μεταξύ του κτλ. Ωστόσο, ο δικαστικό έχει λήξει αυτό το θέμα και την επιμέλεια των παιδιών την έχει μιλήσει ποτέ για αυτή την υπόθεση. Δεν μιλάει συχνά για αυτή την ιστορία και νομίζω καλά. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της ιστορίας, δηλαδή να μην θυμάμαι ποτέ να έχω διαβάσει κάτι. Ωστόσο,